Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Γιατί είχατε και ενημέρωση σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είχαμε ενημέρωση σήμερα όλες οι συντεχνίες από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση, από το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών, από τους εργαζόμενους οι οποίοι υφίστανται οδυνηρές θυσίες, για να μπορέσει η εταιρεία των Κυπριακών Αερογραμμών να συνεχίσει να εξυπηρετεί αυτόν τον τόπο και την οικονομία του τόπου. Ναι. Δυστυχώς κάποιοι οργανισμοί και ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξασκούν έναν ανελαίητο πόλεμο στις Κυπριακές Αερογραμμές, αντί να βοηθούν στη συλλογική προσπάθεια που γίνεται. Τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί τα βάζετε με τα μέσα ενημέρωσης? Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης είναι αερομεταφορείς και θέλουν να διαλύσουν τις Κυπριακές Αερογραμμές. Συγγνώμη κιόλας. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχετε υπόψη σας των τελευταίων καιρών, τα οποία δεν ήταν αυτά που άρμοζαν στην κατάσταση που επικράτει. Έλεγαν ψέματα δηλαδή τα δημοσιεύματα? Υπήρξε συγκεκριμένη εφημερίδα που έλεγε τελευταία πτήση των Κυπριακών Αερογραμμών. Επειδή δεν είχε χρήματα η εταιρεία. Πώς έξερε η εταιρεία αυτή, η εφημερίδα αυτά τα πράγματα? Οπωσδήποτε. Θα έρθω στο θέμα της εταιρείας Χερμές, η οποία ελέγχει και τα δύο αεροδρόμια σε αυτόν τον τόπο. Άρα απολαμβάνει έναν μονοπωλιακό καθεστώς και καθορίζει τις τιμές παροχής υπηρεσιών προς τους αερομεταφορείς και τις Κυπριακές Αερογραμμές, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος χρήστης του αεροδρομίου, τις πιο ψηλές σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τώρα μην το λέτε, ξέρετε. Αυτή η εταιρεία δεν είναι φιλανθρωπικός οργανισμός, κερδοσκοπικός οργανισμός είναι. Έτσι. Έχει κάνει μια συγκεκριμένη συμφωνία και σύμβαση με το κράτος. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η συμφωνία. Έκανε κάτι παράτυπο από αυτή τη συμφωνία? Να σας πω κάτι. Τώρα θέλει μια εταιρεία να πληρώνεται, είναι κακό? Όλες οι εταιρείες. Οι Κυπριακές Αερογραμμές δεν πληρώνονται για τα εισιτήριά τους. Να σας πω. Ορίστε. Όλες οι εταιρείες που διαχειρίζονται αεροδρόμια στην Ευρώπη είναι ιδιωτικές εταιρείες. Και χρεώνουν χαμηλότερα από το ότι χρεώνει το αεροδρόμιο Λάρνακας. Καλά, αυτό ας το βρει η κυβέρνηση. Εσείς τι διαμεσολαβητής κυβέρνηση είστε? Με την κυβέρνηση έγινε η συμφωνία. Έγινε η συμφωνία με την κυβέρνηση, αλλά δεν πιστεύω η κυβέρνηση να καθορίζει τις τιμές. Είναι η εταιρεία Ερμές που καθορίζει τις τιμές χρέωσης παροχής υπηρεσιών. Ενώ ότι έγινε μια συγκεκριμένη συμφωνία. Χερμές, κυβέρνηση. Εάν δεν φωνάζει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να αντιληφθώ με ποιο δικαίωμα φωνάζουν οι Κυπριακές Αερογραμμές. Οι Κυπριακές Αερογραμμές, όταν βλέπουν τις τιμές. Α, σταμάτησε με την κυβέρνηση, όχι με τη Χερμές. Η Χερμές, αν με ρωτάτε, τι δουλειά της έκανε? Εάν η κυβέρνηση ήθελε, σε εξασφάλιζε πιο φτηνό συμβόλαιο. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν δεν υπήρχε μονοπωλιακό καθεστώς, σίγουρα θα υπήρχε και ανταγωνισμός στις τιμές. Όσον αφορά τα αεροδρόμια. Οι Κύπροι επιβάτες και οι τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο πληρώνουν έναν αρκετά ψηλό ποσό, γύρω στα 45 ευρώ, σαν φόρο αεροδρομίων επιπλέον της τιμής του εισιτηρίου. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται με την κατάσταση της οικονομίας σε αυτόν τον τόπο έπρεπε να είναι πιο συλλογική και να υπάρξει μια διευθέτηση τέλος πάντων με την εταιρεία Ερμές, για να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία τα οποία ζημιώνουν την εταιρεία αυτού του τόπου, η οποία προσπαθεί να. Οι ελληνικές εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο πληρώνουν τα ίδια? Πληρώνουν τα ίδια, αλλά δεν σταθμεύουν τα αεροσκάφη τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ναι, δεν έχουν ειδικές τιμές αυτοί όμως? Γιατί και αυτοί περνάνε δύσκολα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ειδικές τιμές για να φέρνουν τουρισμό στην Κύπρο. Μάλιστα. Και επιχορηγούνται από την εταιρεία Ερμές. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς, λέτε ότι το μαχαίρι και το πεπόνι ποιος το κρατάει, η Ερμές ή η κυβέρνηση? Εμείς πιστεύουμε ότι το κρατάει η Ερμές, διότι έχει το μονοπόλιο στα αεροδρόμια. Και άρα εκείνη πρέπει να κάνει, λέτε, τις εκπτώσεις. Βεβαίως. Και θα βοηθήσει, παρακαλώ. Θα βοηθήσει με το να κάνει εκπτώσεις, για να μην προχωρούν και οι Κυπριακές Αερογραμμές να πωλούν τα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα. Υπάρχει μία πρόθεση από τις Κυπριακές Αερογραμμές για πώληση μιας χρονοθυρίας στο Λονδίνο. Ναι. Εάν η Ερμές έρθει και κάνει μια έκπτωση στις τιμές, τότε αυτό το ενδεχόμενο θα αναβληθεί και έτσι θα είναι πιο ελκυστική η εταιρεία προς τους επενδυτές. Μάλιστα. Και έτσι, σαν αποτέλεσμα, θα υπάρχουν περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Και η εταιρεία Ερμές θα έχει περισσότερα έσοδα. Δεν είμαι βέβαιος ότι λειτουργούν έτσι οι εταιρείες όμως. Δηλαδή, δεν είναι ιεραπόστολοι εταιρείες. Τέλος πάντων, είναι άλλη πιστοσύνη.